Να υποδεχτούμε όμως τον εκλεκτό καλεσμένο μας, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την ΧΑΠ, θα το πω έτσι. Γιατί και εμείς. Αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Δημοσιογράφοι είμαστε και τα ξεχνάμε. Κύριε Πηγάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πνευμονολόγος, εντατικολόγος και διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Interclinic. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και σας ευχαριστούμε γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Μιλάμε για την ΧΑΠ, η οποία αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Πλέον, μου το λέγατε και στο τηλέφωνο σήμερα νωρίτερα που μιλούσαμε, και ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, έτσι, κύριε Πηγάκη. Η ΧΑΠ είναι μια πάρα πολύ συχνή νόσος. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ασθενών από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι τραγικά υψηλός. Το ενδιαφέρον είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια δεν γνωρίζουν ότι έχουν την νόσο. Ο κόσμος θεωρεί ότι ο πρωινός βήχας και η απόχρεμση είναι αποτέλεσμα του τσιγάρου, άρα είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι. Η δύσπνοια και η δυσκολία στην αναπνοή όταν ανεβαίνουμε μια σκάλα ή όταν περπατάμε θεωρείται ότι είναι λόγω της ηλικίας ή έλα μωρέ μεγάλωσα, έβαλα κάποια κιλά και εντάξει λογικό είναι. Δεν είναι. Ούτε ο βήχας είναι φυσιολογικός, ούτε η δύσπνοια είναι φυσιολογική σε καμία ηλικιακή περίοδο. Ποιες είναι οι ηλικίες οι οποίες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο? Είναι ομάδες υψηλού κινδύνου ενδεχομένως και ηλικιακά? Κοιτάξτε, όπως πολλά νοσήματα, έτσι και η ΧΑΠ έχει κατέβει σε πιο νεαρές ηλικίες πλέον. Θεωρούμε ότι κάθε καπνιστής, ο οποίος είναι άνω των 35 ετών, με πρωινό βήχα και απόχρεμση, γιατί αυτά είναι τα αρχικά συμπτώματα της ΧΑΠ, θεωρείται υποψήφιος να έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα, οποιοδήποτε καπνιστής έχει τα συμπτώματα αυτά, καλό είναι να κάνει μία επίσκεψη σε έναν πνευμονολόγο, ο οποίος θα του κάνει μία σπυρομέτρηση και αμέσως θα τεθεί διάγνωση αν υπάρχει αποφρακτικό νόσημα στον πνεύμονα ή όχι. Εκτός από τη δύσπνοια, τον βήχα και όλα αυτά που περιγράψετε, υπάρχουν άλλα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας κινητοποιήσουν? Βεβαίως. Ο βήχας και η πρωινή απόχρεμψη είναι τα συμπτώματα της ΧΑΠ στα αρχικά της στάδια. Όσο η νόσος εξελίσσεται, διότι η ΧΑΠ είναι μια νόσος η οποία εξελίσσεται, έχει στάδια, ο ασθενής βιώνει περισσότερα συμπτώματα. Ακολουθεί η δύσπνοια, αρχικά στην κόπωση και στη συνέχεια και στην ηρεμία. Και επειδή μιλάμε για μία φλεγμονώδη νόσο του αναπνευστικού, στο σημείο της φλεγμονής παράγονται διάφορες ουσίες, θα το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, οι οποίες δυστυχώς δεν μένουν μόνο στον πνεύμονα, διαχέονται σε όλο τον οργανισμό. Έτσι, σε προχωρημένα στάδια, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια συνοδεύεται από μυϊκή αδυναμία και καχεξία, απώλεια μυϊκής μάζας, οστεοπόρωση πρώιμη στις γυναίκες, καρδιαγγειακός κίνδυνος πάρα πολύ αυξημένος. Έχουν γίνει μελέτες οι οποίες έχουν τεκμηριώσει την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σαν ανεξάρτητο παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και στεφανιαία νόσο. Σίγουρα η αιτία και των δύο είναι κοινή, είναι το κάπνισμα, αλλά και η ίδια η νόσος, η ίδια η φλεγμονή της νόσου, εάν αυτή μείνει αθεράπευτη, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα για να έχουμε στην πορεία ένα πολυαγγειακό πρόβλημα. Το μήνυμά σας είναι ότι μπορεί κάποιος ασθενής, αφού διαγνωστεί με ΧΑΠ, ότι μπορεί να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου, κοιτάξτε, να φτάσει σε ένα δύσκολο αντιμετωπίσιμο σημείο πλέον ασθενής. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μία νόσος η οποία και μπορεί να προληφθεί και μπορεί να θεραπευτεί. Ναι. Η πρόληψη πώς γίνεται? Η πρόληψη γίνεται διαμέσου της προπαγάνδας κατά του καπνίσματος.
Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε στους νέους ανθρώπους ένα αντικαπνιστικό μήνυμα. Ναι. Δυστυχώς, η καπνιστική συνήθεια, σε συνδυασμό με την ατμιστική συνήθεια, που είναι κάτι της μόδας πια, έχει καταφέρει να κάνει την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ένα από τα πιο συχνά προβλήματα και στη χώρα μας. Ναι. 8-9% του πληθυσμού πάσχει από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα. Υπερτερούν οι άντρες... Τα διαγνωσμένα εννοείται. Ναι, τα διαγνωσμένα. Περιστατικά. Υπερτερούν οι άντρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Όμως, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι τίνει να γίνει ίδια η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα τα βασικά χαρακτηριστικά της ΧΑΠ τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας είναι ότι πλέον είναι ένα ζήτημα που αφορά και τις γυναίκες σχεδόν στον ίδιο βαθμό με τους άντρες. Και όσο πάει, κατεβαίνει και το ηλικιακό όριο. Βέβαια. Στην Ελλάδα έχουμε και μία άλλη ιδιαιτερότητα, και ειδικά εμείς εδώ στην Κρήτη. Επειδή έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών που πάσχουν από χρόνιο βροχικό άσθημα. Αλλεργικό βροχικό άσθημα. Mm-hmm. Ευτυχώς το άσθημα στην Ελλάδα είναι ήπιο, δεν είναι όπως των Βορειοευρωπαίων, σοβαρό, που έχουμε και θανατηφόρα κρούσματα άσθηματος. Όμως, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε πληθυσμιακά ένα μεγάλο όγκο ασθενών με άσθημα. Mm-hmm. Εάν λοιπόν, όσο ήπιο και αν είναι το άσθημα, το συνδυάσουμε με την καπνιστική συνήθεια, τότε τα συμπτώματα θα εμφανιστούν και νωρίτερα. Mm-hmm. Το άσθημα θα γίνει βαρύτερο και σε κάποια φάση θα εξελιχθεί να έχει μόνιμη απόφραξη, που πλέον περνάμε στην ΧΑΠ, γιατί αυτό χαρακτηρίζεται. Αυτό χαρακτηρίζεται η ΧΑΠ. Μόνιμη απόφραξη των αεραγωγών. Mm-hmm. Υπάρχουν καινούργια εργαλεία πλέον στα χέρια των γιατρών. Η επιστήμη έχει κάνει βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις θεραπευτικές μεθόδους. Σαφώς. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά φάρμακα σήμερα που, και ακίνδυνα. Να το τονίσουμε αυτό. Εγώ έχω πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι δεν πείθονται να πάρουν αγωγή, mm-hmm. φοβούμενοι μήπως και εάν ξεκινήσουν την αγωγή πρώιμα, αργότερα που θεωρούν ότι η ΧΑΠ θα είναι σε πιο σοβαρή μορφή, δεν θα τους πιάνει εντός εισαγωγικών το φάρμακο. Φοβούνται τη θεραπεία. Δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Η ΧΑΠ, αφού διαγνωστεί, πρέπει να αρχίσει να θεραπεύεται έγκαιρα. Βέβαια, εκτός από την φαρμακευτική αντιμετώπιση, mm-hmm. πρέπει να λάβουμε και άλλα μέτρα. Σημαντικά μέτρα είναι η πρόληψη των λοιμώξεων με τους εμβολιασμούς που πρέπει οι ομάδες υψηλού κινδύνου να κάνουν, mm-hmm. Για τον πνευμονιόκοκο και για την γρήπη. Mm-hmm. Μελέτες έχουν δείξει ότι βοηθούν οι εμβολιασμοί στην πρόληψη των παροξύνσεων της νόσου. Mm-hmm. Και κάθε παρόξυνση, κάθε οξία επιδείνωση δηλαδή της ΧΑΠ, αφού παρέλθει, ποτέ δεν αφήνει τον πνεύμονα του ασθενού μας εκεί που τον βρήκε. Πάντα ο ασθενής μας κάτι χάνει από την λειτουργικότητά του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πρόληψη των λοιμώξεων, και ένας σημαντικός τρόπος είναι ο εμβολιασμός. Τα λέτε πάρα πολύ απλά και κατανοητά, και γι' αυτό θέλω λίγο να μας εξηγήσετε τι είναι η σπυρομέτρηση, το οποίο είναι και σας το βασικό σας εργαλείο, διαγνωστικό εργαλείο. Γιατί ο κόσμος ακούει σπυρομέτρηση και νομίζω ότι φοβάται την εξέταση αυτή. Την είχαμε κάνει και πέρυσι εδώ μέσα από το πλατό της εκπομπής. Ναι, είχαμε δείξει πόσο απλή διαδικασία είναι, την έχει κάνει ένα παιδάκι. Ακριβώς. Κοιτάξτε, η σπυρομέτρηση είναι ένα διαγνωστικό όπλο του πνευμονολόγου. Ο πνευμονολόγος είναι ο γιατρός ο οποίος έχει εκπαιδευτεί 5 χρόνια στην ειδικότητα να κάνει αυτή την εξέταση, αλλά και να την ερμηνεύει. Διότι δεν είναι μόνο το να κάνει την εξέταση, είναι και να την ερμηνεύει σωστά. Mm-hmm. Η σπυρομέτρηση σαν εξέταση είναι μη επεμβατική, δεν πονάει, δεν είναι επικίνδυνη, δεν στρεσάρει τον ασθενή και είναι πάρα πολύ διαγνωστική. Και επειδή είχα την ευκαιρία να κάνω και εγώ πέρυσι εδώ μαζί με το Μάνο Δασκαλάκη, που είχαμε την ευκαιρία και πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω και να το περιγράψω σαν ένα λίγο πιο δύσκολο αλκοτέστ. Κάπως έτσι. Είναι τόσο απλή κάπως εξέταση. Έτσι, και όμως μπορεί έτσι. Τόσο, να μας προλάβει τόσο πολλά δεινά. Κάπως έτσι. Ωραία. Να τονίσω και κάτι σημαντικό. Η άσκηση. Mm-hmm. Η άσκηση στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην καθημερινότητα των ασθενών. Μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι
ο ασκούμενος αναπνευστικός ασθενής διατηρεί για περισσότερο καιρό τις αναπνευστικές του εφεδρίες. Ναι. Άρα, η αναπηρία που ενδεχομένως να επέλθει στο μέλλον παρατείνεται χρονικά. Mm-hmm. Η άσκηση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και οι αναπνευστικοί ασθενείς, όπως και οι καρδιολογικοί ασθενείς, δεν πρέπει να την αποφεύγουν ακόμα και όταν αισθάνονται δύσπνοια. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Πηγάκης μαζί μας, πνευμονολόγος συντατικολόγος, διευθυντής της μονάδας συντατικής θεραπείας του Inter Clinic. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ΧΑΠ μπορεί να χτυπήσει την πόρτα του οποιοδήποτε από εμάς. Ας ψαχτούμε λίγο, ας κάνουμε τις εξετάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε, να καταφέρουμε να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν το λένε άδικα οι γιατροί. Η πρόληψη αντί της θεραπείας έχει πολύ μεγαλύτερη αξία.